Αχ, πάμε να συνδεθούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με τον social media expert Δημήτρη Κοντογιάννη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλημέρα στα κράτα. Τον διαβάζουμε στο απόψεις.gr. Καμιά φορά μπορεί να διαβάσουμε και εμένα στο απόψεις.gr. Ακόμα δεν έχω αξιωθεί να σου στείλω ένα άρθρο, η αλήθεια είναι. Να αξιωθεί να στείλει. Λοιπόν, συνδεθήκαμε με τον προσωπικό τηλεφωνητή, ξέρεις. Όχι, συνδεθήκαμε γιατί θέλουμε να συζητήσουμε για το τι παίζει τις τελευταίες ημέρες με τα social τα media και τους Τούρκοι. Δηλαδή, πώς έχει προωθηθεί αυτή η αιώνια τουρκική προπαγάνδα και πώς έχει υιοθετηθεί ακόμα από ελληνικούς τρολ λογαριασμούς. Βλέπουμε μια λίγο πιο light εκδοχή, είναι η αλήθεια, της προπαγάνδας που έγινε κατά τη διάρκεια του Εύρου. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, βλέπαμε τουρκικά τρολ, κυρίως ρομποτάκια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή αυτοματοποιημένα λογαριασμού στο Twitter να ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες. Mm-hmm. Τότε στον Εύρο με το άτομο που υποτίθεται ότι είχε πεθάνει στην άλλη πλευρά, με το πλοίο που υποτίθεται ότι είχαμε πτήσει, εννοείται δύο τις φωτογραφίες οποίες έχουμε δει σίγουρα με τον Τούρκο να κλωτσάει τον Έλληνα στη θάλασσα, τέτοια πράγματα. Ξαναβλέπουμε μια πιο light εκδοχή τώρα. Πιο light όχι επειδή οι Τούρκοι κάτισαν στα αυγά τους, επειδή οι Έλληνες λίγο μάθαμε ότι αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Ή τουλάχιστον να μην τους δίνουμε σημασία το ίδιο. Αυτά για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Απαντάνε αυτόματα σε λογαριασμούς που χρησιμοποιούν hashtag συγκεκριμένα, ας πούμε hashtag Τουρκία, hashtag Horus Race. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά στον Εύρο είχε γίνει το εξής. Βγήκανε μετά πολύ και τους ξεσκέπασαν. Δηλαδή, ας πούμε, αν θυμάσαι, είχε πάει και ο βουλευτής εδώ του σταθμού, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, είχε πάει στη Βουλή και τους είχε παρουσιάσει όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, ένα προς ένα μπήκαν στα πρακτικά. Από τη στιγμή που κατεβήθησαν αυτά στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής, ξέρεις, δεν είναι εύκολο τώρα να πάνε και να τα ξανακάνουν από την αρχή. Οπότε... Έχει και κάτι άλλο πολύ, πάρα πολύ αστείο στην πραγματικότητα. Για πες. Επειδή σε όλους απαντάνε όταν βλέπουν hashtag Τουρκία, hashtag Ρωσία και ασυναφή, απάντησαν και στα ελληνικά τρολ, τα οποία υποστηρίζαν τις θέσεις τους. Οπότε έγραφε ο Έλληνας τρολ ότι ο Μητσοτάκης, ας πούμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση, είναι κότα στο Αιγαίο, και από κάτω του γράφανε τα τουρκικά τρολ ότι μάθετε να κολυμπάτε, το νερό είναι κρύο, άμα το συνηθίσεις και τέτοια. Είναι εκπληκτικό αυτό, άμα το δει κάποιος. Αυτά είναι τα ωραία. Κοίτα, τέτοια, αυτά τα ευτράπελα είναι, ξέρεις, και τα αναπόφευκτα, ρε παιδί μου, και είναι αυτά που δίνουν και λίγο χρώμα στην ιστορία. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω. Αυτό, άμα γίνει σε κάποιον από τους φανατικούς λογαριασμούς, το αφήνει στην άκρη. Αν γίνει όμως στο μέσο χρήστη, ξαφνικά σηκώνει το κλειδί του, λέει: κάτσε, ρε μεγάλη, τι γίνεται εδώ? Γιατί μου την πέφτει με μένα, δεν είπα κάτι. Έχει γίνει και το εξής εκπληκτικό, το είδα πριν από λίγο. Ναι. Να αντιγράφουν tweet Ελλήνων, έχουν αντιγράψει tweet μου στα τουρκικά ακριβώς. Τώρα, επειδή είχα βάλει κεφαλαία μικρά, ξέρεις, για να κοροϊδέψω μια τάκα, ναι. Το έχω δει στα τουρκικά. Με άλλο νόημα εννοείται, άλλο τα πάντα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Είναι αυτοματοποιημένα όλα αυτά. Δεν ξέρουν καν τι έγραφα, δεν ξέρουν. Απλά το είδαν αυτό το πράγμα, πάνε και ότι κοροϊδεύα την Ελλάδα, υποτίθεται. Μάλιστα. Πράγμα το κατάλαβα, εννοείται. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σου πω, Δημήτρη. Τώρα, αυτό που είχε ξεκινήσει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την παραπομπή μάλλον σε εισαγγελέα εκείνων που γράφουν θεωρίες συνωμοσίας στα social τα media. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα? Δηλαδή, να υπάρχει μια εντός αγωγικών αστυνομία social media police, η οποία... Και καιρός είναι στην πραγματικότητα. Και καιρός είναι. Σκέψου το εξής απλό. Είμαστε οι δυο μας στον δρόμο. Ξαφνικά σε βλέπω και εύχομαι καρκίνο στα παιδιά σου. Δηλαδή, τι θα γινότανε άμα μας άκουγαν περαστικοί? Άμα θα απειλούσα, θα σε σκοτώσω. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Όχι. Θα επέμενε η αστυνομία. Αυτό είναι φυσιολογικό, να επέμβει η αστυνομία εκεί που πρέπει. Όταν εκτοξεύω απειλές για θάνατο, για όταν βρίζω, έχω αποθηκεύσει μηνύματα προεκλογικά, τα οποία δεν πίστευα ότι θα διαβάσω από πολιτισμένους ανθρώπους. Και απευθυνόμενα
προς τη μία πλευρά και ένα φαινόμενο προς την άλλη. Δεν είναι ότι η μία πλευρά είναι που. Όχι, έχει και δύο, έχουν και δύο μπουμπούκια. Ναι. Ακριβώς. Έχουν και δύο μπουμπούκια. Αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μιλάμε στο Facebook, στα σχόλια, με κάποιο ανθρώπου, είναι δημόσιος λόγος. Τα βλέπει κάποιος, κάποιο τακτό πρόσωπο. Δεν λέω τώρα στο Twitter, εντάξει, θα το τουρκοτρόλ, ας πούμε, από κάτω το τι στην ευχή. Ναι. Τώρα και μια τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω. Αυτή η ιστορία με τα υπόγεια, ξέρεις, που πάμε σε ένα τεράστιο basement, ας πούμε, και πάμε 300 υπολογιστές μαζί και αρχίζουμε και στείλουμε ένα πρωτογενές, ας πούμε, δίκτυο, το οποίο αρχίζει και διασπείρει μια πληροφορία σε 500.000 ανθρώπους και ξαφνικά αρχίζουν και γίνονται όλα, όχι ανθρώπους, τρολ λογαριασμούς. Και αρχίζει και γίνεται όλοι και διαμορφώνονται, ρε φίλε, πώς να σου το πω, διαμορφώνεται κοινή γνώμη από το πουθενά, διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη πληρωμένη ή μη πληρωμένη, αλλά γίνεται με στόχο και σκοπό να καταστραφούν άνθρωποι. Δηλαδή είναι τέτοια η προπαγάνδα που δεν είναι, ας πούμε, αυτό που γινόταν παλιά σε κάποια μίντια που πλήρωνε κάποιος και τον εξυπνούσαν τα μίντια. Τώρα πληρώνονται για να καταστρέφουν καριέρες και ανθρώπους. Αυτό το πράγμα υπάρχει περίπτωση κάπως με κάποιον τρόπο να σταματήσει? Θα μπει το Twitter σε μια διαδικασία εκαθάρισης? Το Twitter δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή το χειρότερο από τα αντίστοιχα μέσα. Ναι. Έχει τη χειρότερη αυθυνόμευση από τον εαυτό του. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο και επειδή το Twitter θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά αν κάνει αυτή τη διαδικασία. Έχει μέσα λογαριασμούς της Αλ-Κάιντα, έχει μέσα Ταλιμπάν κυριολεκτικά, τους οποίους αναδιαστήματα σβήνει και υποδίδεται ότι κάτι κατάφερε. Δεν καταφέρνει και πολλά και είναι εύκολο να διαπιστώσει ποιοι λογαριασμοί είναι τρολ. Είναι πολύ εύκολο για το Twitter. Απλά ξαφνικά από εκεί πέρα που έχει στην Ελλάδα 350 χιλιάρικα, θα πέσει στα 200.000 χρήστες. Προφανώς αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Και αντίστοιχα το υλικό, γιατί κατά ψέματα κάποιος ο οποίος μπαίνει πρώτη φορά στο Twitter ή ο οποίος μπαίνει μια φορά σε 15 μέρες, παίζει το γαμμένο του serial, μπαίνει να δει εκείνη την ώρα. Θα δει στο μυαλό του πρωτογενές υλικό, στην πραγματικότητα υλικό που έχουν να παράγει τα τρολ, άρα θα μείνει ικανοποιημένος από αυτό που είδε. Άρα θα μείνει περισσότερη ώρα στο Twitter. Άρα το Twitter βγάζει κέρδος από όλο αυτό, από τα trolls. Ο μόνος τρόπος να συνομευτεί αυτό αυτή τη στιγμή, καλώς και κακώς, είναι από τους πολίτες. Να καταλάβουμε και οι ίδιοι κάποια στιγμή ότι, ξέρεις τι, αν βρίζω τον Χρήστο χωρίς στοιχεία ή αναφέρω αποσπάσματα από μια ομιλία του Χρήστου και είναι προφανές ότι... Ακριβώς. Ή εκτός μη στοιχεία της μέτρας, πάνω. Είναι προφανές ότι κάτι πάει στραβά. Δεν θα το έκανα αυτό μια εφημερίδα. Ή τουλάχιστον μια παλιού τύπου εφημερίδα, γιατί πολλές περιπτώσεις. Ναι, γιατί δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουμε δει να βγαίνουν μετά από κάνα δύο χρόνια τα φύλλα και να λένε συγγνώμη για αυτό που γράψαμε τότε. Γιατί τον πήραμε στο λαιμό μας τον άνθρωπο. Ναι, τώρα τι να το κάνω. Τουλάχιστον όμως στις εφημερίδες υπάρχει αυτό. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, αυτοί δεν θα βγουν ποτέ να ζητήσουν συγγνώμη στο Twitter. Αλήθεια είναι αυτό. Αν βγει και γράψει κάτι ως δημοσιογράφος, είσαι υπεύθυνος. Μπορεί να χάσει τη δουλειά σου από αυτό. Ισχύει. Το τρόλ τι θα κάνει, θα χάσει τη δουλειά του. Μπορεί να χάσει τη δουλειά σου επειδή δεν είσαι αξιόπιστος. Δηλαδή χάνει η αξιοπιστία σου, χάνει το credibility σου. Δεν είναι. Ακριβώς. Δεν μπορείς να σταθείς μετά στον χώρο. Καλά, η τωρινή σου δουλειά, αυτό είναι κάτι δόκιμο. Στην επόμενη δεν θα είναι. Δεν θα βρει εύκολα την επόμενη δουλειά. Το τρόλ δεν είναι έτσι. Το τρόλ ανταμείβεται από αυτή τη διαδικασία. Σωστός. Μπράβο, εγώ θα του πούνε. Σωστός. Και 60 λεπτά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Κοντογιάννης, social media expert. Κάναμε αυτή τη συζητησούλα για την τουρκική την προπαγάνδα και τα social τα media.